Χάρβιντ. Ναι. Ο Τελείωνος. Όχι. Από εδώ που είμαι τον βλέπω το target. Μισό λεπτάκι να δω πού είσαι. Μισό λεπτάκι. Όχι, αυτό το χαμόγελο μου βλέπεις. Δεν το βλέπεις καθόλου, όχι. Όχι, κρίμα. Αρχίζω κατευθύνομαι 5 μέτρα μπροστά. Τώρα τον βλέπω. Ναι. Οκ. Okay. Κάνεις κάτι. Τραβάω το βέλος και το αφήνω. Πόσο μακριά είναι, δεν πιάνει το τέτοιο σου, δεν πιάνει το range σου, το πρώτο. 100 μέτρα και. Εντάξει, παίξε. Το bonus. Λοιπόν. Το 2 lead. Όχι. Πόσο, για να δω. Όχι, δεν το πιάνεις. Το βέλος σου περνάει δίπλα του. Ακίνδυνο. Χάρβιντ. Ναι. Ναι. Είναι μακριά αυτή ο κόσμος, έτσι. Τίποτα, θα κάνω ένα dash move. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ναι, παίρνω για να έρθω. Βασικά δεν θα κάνω εκεί πέρα. Θα έρθω, θα κάτσω πιο πίσω για να τον τραβήξω προς τα μας. Ωραία. Αυτός. Βλέπετε με μια γρήγορη κίνηση, τραβάει ένα μαχαιράκι και το εκτοξεύει προς τον... Μένα. Προς τον Χάρβιτ. Χάρβιτ, βλέπεις ένα μαχαίρι να έρθει κατά πάνω σου. Τι κάνεις? Θα προσπαθήσω να το κάνω... Βλέπεις, παρόλο που τα χέρια του είναι χοντρά και με κοντά δάχτυλα, με μεγάλη ευελιξία το πέταξε πάνω σου. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα dodge. Οκ. Okay. Έλα ρε φίλοι, τι ζάρια είναι αυτά σήμερα. Σκύβεις, προσπαθείς να τα αποφύγεις, αλλά λίγο η βαριά σου πανοπλία, λίγο δεν περίμενες από ένα τέτοιο χοντρό πλάσμα να είναι τόσο ευέλικτο. Mm-hmm. Προλαβαίνει και σε χτυπάει στα πλάγια της πανοπλίας σου, 6 damage. Στο στήθος δηλαδή, κάπου. Στο στήθος, ναι. Τόρσο, άρα τρώω ένα damage. Σωστά. Οκ. Okay. Και... τι άλλο κάνει. Κάνε ένα βήμα πίσω. Και βλέπεις δίπλα του έρχονται κάποιοι άλλοι συντροφοί του. Οι οποίοι έχουν φαρέτρες με βέλη. Να βγάλω αυτό λίγο για να μετακινήσω αυτό. Μετακινούνται όλοι και σας ρίχνουν όλοι με τις φαρέτρες. Αυτός ρίχνει στον τόση. Αυτός ρίχνει στο σάμπλε τους, αυτός τον Σίνχα και αυτός τον Μάλεφ. Άρα όλοι πλην του Χάρβιτ θέλω ένα defense. Ποιος δείχνει σε μένα πάνω? Δεν θυμάμαι ποια σφυζιά τα πάνω, νομίζω αυτός. Αυτός με βλέπει μέσα από το... Δεν παρεκτεύεται το σύννεφο μου, δεν έχεις διαβάσει. Είναι στο player, sorry. Νομίζω όχι, όχι, όχι. Οκ, οκ, οκ. Ρίχτε όλοι ένα defense. 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 Τώρα, ναι. Το θέλετε dodge, θέλετε fire, θέλετε block. Εγώ θα ήθελα dodge, αν γίνεται. Εγώ dodge. Ωραία, έχω συνένα lead. Συνένα, έτσι. Ναι, ναι, και πείτε μου τα νούμερα σας. 70. Ο σάμπλε τους καταφέρνει λόγω της απόστασης, βλέπει το μαχαίρι, υπολογίζει την πορεία του και κάνει ένα βήμα δεξιά ώστε να περάσει ακίνδυνο από δίπλα. Όχι το μαχαίρι, το βέλος, τον bolt. Εγώ 75. Και ο 75 ποιος είναι? Μιχάλη. 75 είμαι εγώ. Μάλεφ. Και ο Μάλεφ το καταφέρνει. Σύγχα. 46 ή 46. Για τον Ντόση το πρώτο 46 και για μένα 66. Ωραία. Ο Ντόση... Λόγω της πορείας του και της μεγάλης ταχύτητας που είχε αναπτύξει, δεν καταφέρει να κάνει στην άκρη. Με αποτέλεσμα το βέλος να καρφώνεται πάνω του, 8 damage.
Άρα τρώω 3. Και εσύ 66 το γλιτώνεις. Ρίξατε όλοι? Όλοι. Παίζει ο Μάλεφ. Ξέρεις, αυτό πέσεξες. Αυτά τα άσχημα πλάσματα σας μιλάνε, sorry, με σπαστή κόμμον και σας λένε ότι ποιοι είστε εσείς, γιατί ακολουθάτε εμάς. Φύγετε, αλλιώς θα πεθάνει. Τι λες, ρε γομούς είναι που θα πεθάνει. Μάλεφ. Οκ. Λοιπόν, κάνω μια έτσι, ξέρω, αποφεύγω το βέλος. Καιρό είχα να μπω σε λίγη δράση. Γυρλίζω και αρχίζω να τρέχω στο μέρος τους. Βασικά αρχίζω να τρέχω προς... Τα τέσσερα να τρέχεις ή όρθιος? Είσαι πιο απειλητικός με τα τέσσερα. Με τα τέσσερα, φίλε, για πιο... Φάση Tiger, ναι, where Tiger φάση, ναι, γαμό. Έκανες το μούσιο? Όχι, γιατί μπορώ να πιάσω το εικονίδιό μου για κάποιο λόγο. Πάνω κατέβασε λίγο την κάμερά σου. Εγώ? Ναι. Οκ, οκ. Τι φας. Μπορώ να πιάσω. Θα το εγώ γι' αυτό. Ήμουν εδώ. Ένα. Δύο, τρία, τέσσερα. Αυτό κανονικά κρατάει ένα γύρο, άρα τώρα πρέπει να φύγει αυτό το συμφάκι, σωστά. Σωστά. Ωραία. Και το κάνω πάλι recast. Ωραία. Και το βάλω... εδώ. Κάτσε να στο δίνω εσένα, πήγαινε το που θες. Το ελέγχεις εσύ τώρα. Βάλω... Οκ, ωραίος. Ωραίος. Πρέπει το έχω. Σάπλετος. Βλέπετε σκοτάδι μαγικό πέφτει, το οποίο δεν μπορείτε να δείτε εσείς μέσα του. Ο τέτοιος που μπορεί να δει, ο Μάλεφ. Πάνω, και ο... να σε ρωτήσω. Μπορώ, αυτό ήταν, μετράει σαν action. Ναι, είναι action. Δεν μπορώ να βγάλω δηλαδή το telemetarot που έχω. Όχι, είναι action. Okay. Κάνω 2 μέτρα μπροστά και καθώς περπατάω, μια στιγμούλα, να το πούμε σωστά, να το κάνουμε και λίγο με RP. Καθώς περπατάω, σηκώνω λίγο το ραβδί μου, το χτυπάω απαλά κάτω, καθώς στην κίνηση πάνω στο βηματισμό και φεύγουν φλόγες, ξεκινάνε από τις μπότες, καλύπτουν όλο το κορμί μου και εξαφανίζονται μετά, έχω fire mantle. Ωραία, okay. Βλέπετε ότι μια ελαφριά άβρα φωτιάς τον περιτριγυρίζει και φωτίζει ελαφρώς το χώρο γύρω του. Τσίνχα. Λοιπόν, ο Ντόση έρχεται, κατεβαίνει στα 10 μέτρα πάνω. Ναι. Ή 6 στα 10 μέτρα πάνω από εδώ. Ναι. Και... Ρίξω το breath weapon. Θυμίζει το σκότος που είναι σε όλο το σώμα του. Αρχίζει και συγκεντρώνεται στο ράμφος του και το εκτοξεύει εδώ πέρα. Πού, σε ποιον? Στο κέντρο εδώ. Το breath weapon τι είναι? Είναι cone ή line? Είναι... Κάτσε. Νομίζω ότι είναι cone. Δες το γράφω. Πρέπει να το γράφω. Το έχω στο... Για δες το λίγο, τι γράφω, είναι cone, είναι line, είναι. Darkness πάνω. Sphere, radius 2 μέτρα, 2 μέτρα, range 10 μέτρα. Άρα μπορεί να το κάνει 10 μέτρα μακριά του και ουσιαστικά φτιάχνει αυτό άλλη μια σφαίρα darkness. 2 μέτρα, ναι. Κάνει damage αυτό? Ναι. Okay, να το ρίξω? Ναι, στο έχω δώσει, το έχω βάλει πάνω στον τόση, ρίχτε εσύ όπου θες. Το radius είναι 2 μέτρα ή 1 μέτρο μου πες? 2 μέτρα. Άρα είναι διπλό. Είναι τόσο. Πού το βάζεις? Εδώ πέρα. Okay. Okay. Και θέλει εδώ. Dodge πόσο? Α, ανάλογα με το attack του. Dodge. Κάνε το attack του. Σκοτάδι πέφτει.
Εσύ, μάλλε που είσαι κοντά, νιώθεις αυτό το σκοτάδι να παγώνει την ατμόσφαιρα γύρω σου σε σημείο που να μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα αυτή η απότομη πτώση θερμοκρασίας. Ρίξτε. Ναι. Και πόσο κρατάει, παίζουμε. Ναι. Όχι, είναι action, έρχεται και φεύγει. Δεν... Okay. Άρα στην αρχή του γύρου σου, το επόμενο θα φύγει. Ναι. Και... Έριξες. Ωραία, 72, οκ. Okay. Βλέπεις τους πετυχαίνει και τους τέσσερις που είναι εκεί μέσα. Damage παίζουμε. Α, δεν το έχω βάλει αυτό. Βάλε κάθε. Τρία. Πόσο damage δηλαδή. Άρα... Έξι, νομίζω. Κάτσε. Κάτσε να τα κάνω στην άκρη για να τους βγάλω. Έξι. Έξι συν τρία, εννιά. Ου, Μάλεφ, εσύ που είσαι ακριβώς δίπλα, ακούς τα ρολιαχτά αυτών να καίγονται από τον πόνο. Και ρίχνω κι εγώ ένα βέλος στο τυπά. Ναι. Το κεντρικό. Δεν το βλέπεις, είναι μέσα στο σκοτάδι. Βλέπω κάποιον άλλον. Όχι, κανέναν, γιατί και αυτός έχει μπροστά το σκοτάδι. Α, όχι, αυτός ήταν εδώ. Σωστά, το βλέπεις αυτό, ναι. Και ρίχνω σε αυτό, με τότε. Ρίξε. Το πετυχαίνεις, Χάρβιντ. Ρίξε τα δάμας και θα τα... Λοιπόν, νομίζω μπορώ να πάω εδώ πέρα, έτσι. Γράψε μου σύγχα τα damage για να προχωράμε. Νομίζω μπορώ να πάω εδώ πέρα, έτσι. Okay, μέτρα είναι από εκεί που είμαι. Ναι, ναι, μπορείς. Okay. Αρχίζω και τρέχω και όπως τρέχω και παίρνω φόρα. 8 θέλω... damage. Ωραίος. Ναι, πες. Όπως τρέχω και παίρνω φόρα, θέλω να πηδήξω και να σηκώσω... την ώρα που πηδάω να σηκώσω το γόνατό μου για να χτυπήσω το τύπα στον οποίο τρέχω μπροστά. Να το χτυπήσω δηλαδή με το γόνατο ότι κατεβάσω. Ωραία, να το κάνω γονατιά. Θα κάνω το Martial Artist με το Dual Hit. Οπότε... Κάψω ότι είναι να κάψεις. Ναι, μισό λεπτό. Sorry, λίγο. A level of drawback. Το Extra Attack είναι με ένα level drawback. Σωστά. Και παίρνω ένα από το secondary effect επειδή έχω πηδήξει jump check until σωστά. Before the rest. Αρκεί να φέρεις το jump check, ναι. Έτσι. Okay. Το jump check το ρίχνω σχέτ, όχι το μου έχεις πει το ρίχνω με το strength, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και θα κάψω και ένα physical για να κάνω το jump check, οπότε είναι με 3 drawback, με 3 lead, συγγνώμη. Ναι. 127. Πηδάς πραγματικά πιο ψηλά για το κεφάλι του και το πόδι σου μετά για την κλωτσιά θα πρέπει να είναι πιο χαμηλό για να φτάσει. Ρίξε το attack. Και ρίχνω το πρώτο attack, το οποίο είναι με το unarmed, το οποίο είναι και αυτό με 2 lead. 61. Ωραία. Και το άλλο είναι με ένα lead, γιατί έχω το ένα drawback, αλλά θα κάψω άλλο ένα physical και θα το κάνω και αυτό με 2 lead. Και πρέπει να βγάλω 2 physical από μένα, έτσι. Ωραία, πετυχαίνουν και τα δύο και βλέπεις ότι την ώρα που είσαι στον αέρα, ένα βέλος καρφώνεται πάνω του, που έρχεται από πίσω σου. Πηδάς εσύ, του ρίχνεις μια κλωτσιά. Καθώς πηδάω και αρχίζω και... αρχίζω και βασικά πηδάω, μου λες ότι πηδάω πιο ψηλά από αυτόν. Το τραβάω μια κλωτσιά στον αέρα, τον ρίχνω προς τα πίσω και καθώς τον ρίχνω προς τα πίσω και αρχίζω και προσγειώνομαι, το τραβάω γονατιά στο στήθος. Προσγειώνομαι δηλαδή με όλο το γόνατό μου και όλο το βάρος μου πάνω στο στήθος του. Οκ, ρίξε μου τα damage. Πρέπει να ρίξω damage, να σωστά. 2-4. 1-4 και 1-4. Α, και κάνω τα ζαριά. Πόσο? 2 και 2, 4 και... βασικά σύνομα 5 και 5, 6. 5 και 5, 10. 10 damage. Ναι. Έπειτα από το βέλος, την κλωτσιά και την γονατιά, προσγειώνεσαι πάνω του, βλέπεις αυτό που κάτω και δεν ξανασηκώνεται. Ένας μείον. Άρα καθώς προσγειώνουμε με την γονατιά, ακούσες και εγώ κρακ τα κόκκαλα μπαίνε μέσα. Και να την πάνω τον πνεύμα. Ακούσες πάει νέος θώρακας. Αυτή. Yeah, καβλά.
Brutality. Σκληρός ο Χάρβιτ. Ναι, ναι. Πήγε δυνατά. Bruiser, Bruiser. Βλέπεις ότι αυτοί, όσοι μπορείτε να είτε μέσα του σκοτάδι, δηλαδή μόνο ο Μάλεφ και ο Φίνικας, κάνουν προς τα πίσω βήματα. Τώρα δεν βλέπετε δηλαδή κανέναν τους εσείς. Κάτσε, ο οπτικό πεδίο έχει πήγανε. Ε? Από, οπτικό πεδίο δεν έχει από εδώ. Α, εσύ τους βλέπεις, σωστά. Ναι, okay. Μόνο ο Σάμπλετος δεν ξέρει πού στη διάλογο. Ναι, ναι. Ο Σάμπλετος, ναι, εντάξει, και εσύ δεν τους βλέπεις, αλλά ξέρεις που είναι λόγω των... Ναι. Του Φίνικα. Αυτή κάνει okay. Full movement, δηλαδή, με άξονες. Μάλεφ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, κάτσε όμως. Πού πάτε, γατάκια. Πόσο μακριά πήγαν. Δύο. Τρία. Αρκετά. Βασικά, πριν αρχίσω να τρέχω, μπορώ να... Με το Φίνικα ξέρω αν μπορώ να μιλήσω ή αν όχι. Όχι, δεν τον έχεις να δει ποτέ. Μα εγώ οκ, τρία, τέσσερα. Πέντε. Και θα βγάλω μία το Elemental Rod μου. Ναι. Τώρα να το διαβάσω όμως λίγο. Α, πρέπει να κάψω άλλο ένα τέτοιο λίγο φυσικά. Το Elemental Rod μία φορά το κάνω και μετά είναι άπειρες. Ή... Άπειρες φορές είναι, άπειρες. Α, ωραίο. Και επιλέγω σαν element το πάγο. Απλά νομίζω κάποια στιγμή γίνεται overcharged. Δηλαδή. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω ακόμα αυτό. Όχι, δεν λέει, δεν λέει. Εντάξει. Anyway. Επιλέγω το element ως πάγο. 10 μέτρα μπροστά μπορώ να το κάνω, άρα του φτάνω. Ναι. Τον φτάνω. Βασικά είναι target, δεν είναι. Δεν είναι area effect. Target. Ωραία. Και ρίχνω... Αυτό είναι. Το κάνω λίγο... Το κάνω λίγο Marcel, το κάνω λίγο πίσω από την πλάτη, μπροστά. Και του ρίχνω μια προηγουμένη μπάλα. Α, είναι fire το elemental rod που πήρες, ε. Όχι, είναι... Είναι ice, ναι, ice. Ice, οκ. Ρίξε. Magic check. Συν 10. Ωραία. Ουσιαστικά χρησιμοποιείς το skill το magic για να επιτεθείς μέσα στο 64. Το πετυχαίνεις. Okay. Roll 1d4. Για να δούμε τι damage κάνεις. Πολύ μακριά. Δεν το έχω φτιάξει. Θα το φτιάξω τώρα. Ρίχτε εσύ. Όχι. Α, εννοείς το damage. Όχι. Το damage πόσο damage κάνει δεν λέει. Έχει 4. 2, 4, 6, 8 νομίζω, συν κάτι. Το Elemental Rod. Έτσι νομίζω. Δεν έχει κάτι, εγώ αυτό έχω. Κάτι αριθμούς σε καθέτος δεν έχει μέσα. Το περίμενε. Να ανοίξω το Excel. Να αντιγράφετε τα items. Α, 2, 3, 4, 5. Ναι. Ακριβώς να τα αντιγράφετε και στο Roll 20 για να μην ψάχνεστε. Ναι, τα έχω αντιγράψει απλά αυτό. Κάνεις 5 damage. Άρα κάνεις 5 damage. Πέντε damage ήδη. Το τέταρτο νούμερο είναι, γι' αυτό ρίχνεις ένα D4. Για το ποιο νούμερο. Ααα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 α Δεν έχει συν όμως, δεν έχει κανένα συν. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω ανοίξει. Έτσι νομίζω. Τι συν. Δεν θα σε κάνω μια. Πρέπει να έχει ένα που λέει αυτό το 5 μέσα στις καθέτους και ένα συν, ξέρω εγώ, κάτι δεν έχει. Έτσι νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω. Δεν έχει κάτι άλλο. Κομπλέ. Οκ. Βλέπεις ότι παγώνει. Κουτσένει και συνεχίζει να τρέχει με μεγάλη δυσκολία. Σάμπλετος. Υπάρχει ακόμα σκότος. Α, έχει φύγει το σκοτάδι. Ωραία, υπέροχα. Ένα. Δύο. Τέσσερα. Αθόρυ του Σινχά δεν έχει φύγει το μεγάλο ακόμα. Φεύγει στην αρχή του γύρου. Το δικό μου έχει φύγει όμως. Ναι. Άρα εδώ έχει σκοτάδι ακόμα μέσα. Από εδώ έχω οπτική γωνία, όχι, ε. Όχι, όχι. Πρέπει να φτάσει εδώ για να βλέπεις. Αν περάσω μέσα από το σύνχα, έχω πέναλτι. Όχι, τίποτα, τίποτα. Ωραία. Θα κάνω charge του αναγκαστικά. 6. 9. Και ένα 10. Κλείνω εκεί εγώ. Σύνχα.
Ωραία. Ο Ντόση προχωράει άλλα 12 μέτρα. Ναι. Όχι 12, εντάξει, εδώ. Και ρίχνω ένα σφύρα ακόμα στο κέντρο. Μετακίνησε το, φεύγει αυτό λοιπόν. Ρίχνεις εδώ. Ναι. Οκ. Okay. Attack. Το breath του είναι default, δεν είναι κάτι έξτρα. Α, και physical για να το πω. Ναι, το τακέω, τακέω κανονικά. Εντάξει, ωραίος, ωραίος, ρίξε. Συνδελίτ. 48. 48, όχι. Βλέπεις ότι το σκοτάδι πέφτει, αλλά παρόλα αυτά, αυτοί φαίνεται να αντέχουν αυτή τη φορά στο ψύχο, στο ξαφνικό που φέρνει το σκοτάδι. Ωραία, εγώ κινιέμαι 5 μπροστά. Έχω καθόλου... Τους βλέπω καθόλου από αυτήν την απόσταση. Δεν βλέπεις μέσα από το σκοτάδι, άρα όχι. Είναι μέσα στο σκοτάδι αυτή. Όλοι τώρα. Okay. Το σκοτάδι μένει για ένα γύρο. Μένει μέχρι, ναι, την αρχή του γύρου του. Mm-hmm. Μπορώ να ρίξω κάπως στην κατεύθυνση που ξέρω ότι ο Ντόση μου έχει πει ότι είναι ένας, να ρίξω κάπως τυφλά. Ναι, μπορείς να ρίξεις. Αλλά παίρνεις σε 4 level drawback. Okay. Λόγω ότι ξέρεις κατεύθυνση, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς που είναι. Ρίχνεις. Ναι, ναι. Ρίξε. Εντάξει. Δεν πετυχαίνεις τίποτα. Χάρβιν. Λοιπόν, ξεκινάω να τρέχω πάλι 1, 2, 3, 4, 5. Έχω λάθος στο τέτοιο. Εκεί. 5. Και θέλω να κάνω. Βασικά δεν θα κάνω τίποτα, απλά θα τρέξω. 2, 3, 4, 5. Πάμε. Okay. Αυτή, δεν κάνεις κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω. Το action το έκανα fit. Αυτοί βλέπεις, συνεχίζουν και τρέχουν και ο ένας από αυτούς βλέπετε ρίχνει μία βόμβα από, η οποία αρχίζει και ένα στρογγυλό αντικείμενο το οποίο αρχίζει και βγάζει ένα γκρι καπνό, smoke bomb. Το πίσω είναι το smoke bomb. Αυτός μένει λίγο πιο πίσω που το έκανε, οι άλλοι κινούνται εκεί. Παίζει ο Μάλε. Hey. Συνεχίζουμε να τρέχουμε. Δύο. Yeah. Πέντε. Νομίζω. Και να ματέψω δεν τον βλέπω τώρα. Όχι. Ωραία, κάνω dash. Εδώ σκεφτείτε, έχει και άλλο κτίριο. Έχει κτίριο. Okay. Ναι, ναι, μωρέ, έχω ξεχάσει το βάλω. Θα σταματήσω εδώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Απλά τρέχω, στα τέσσερα. Κυνηγώντας, πέσοντας, χαρούμενος. Σάμπλετος. Ακολουθώ τον Χάλβιν, το καταπόδας. Μισό λίγο, γιατί... Okay. Είναι μια μαλακία στο map. Ωραία, το μπλε. Εγώ με ντάς. Εγώ. Mm-hmm. Κάτσε να βάλουμε το σκοτάδι του δικό σου. Το ξανακαστάρω, δε... Από εδώ μέσα πάντως δεν βλέπετε τίποτα. Ούτε αυτοί που βλέπετε στο σκοτάδι. Μήπως να κόψουμε λίγο το σκοτάδι. Δεν βλέπουμε τι βλέπω. Ο Ντόση έρχεται εδώ και ρίχνει άλλο ένα σκοτάδι στους τρεις εδώ. Ωραία. Στους τρεις τύπους μαζεμένους. Βλέπετε οι υπόλοιποι, παρατηρείτε ότι κάθε φορά που ο Ντόση δημιουργεί αυτή την το breath από σκοτάδι, σαν μια λεπτή γραμμή, αόρατη αλλά εμφανώς για ελάχιστα δευτερόλεπτα, μαύρη γραμμή ενέργειας, φαίνεται να φεύγει
από τον Τσίνχα και φτάνει μέχρι τον Ντόση. Σαν τον Ντόση να τραβάει ζωτική ενέργεια του Τσίνχα κάθε φορά που το κάνει. Mm-hmm. Ρίχτω. Θα ξεδέψω και ένα lead από το physical εδώ. Για να κάνει, να πάρει παραπάνω στα τάκ του, ε. Ναι. Ωραίος. Όχι. Βλέπεις ότι δεν είναι. Δεν τα καταφέρνεις. Απλά δημιουργείς σκοτάδι. Έτσι. Okay. Χάρβιτ. Και πηγαίνω 10 μέτρα μπροστά. Okay. Λοιπόν, αρχίζω και τρέχω διαγώνια προς τα κάτω. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραίος. Αυτοί. Αυτοί μέσα στο σκοτάδι δεν είδανε και συνεχίζουν να τρέχουν. Εδώ. Θα τους γαμίσω τα πρίκια. Έρχονται εδώ. Και παίζεται. Φαίνεται η αλήθεια είναι σχετικά τρομοκρατημένη. Μάλεφ. Αν μη γίνει για ένα σκοτεινό φοινικά στην κοντά με τρομοκρατημένο. Άγγελο του θανάτου. The Reaper of Death. Θα κινηθώ διαγωνία. Έχει πολύ σκοτάδι, δεν φαίνεται. Πέντε. Αυτό είναι σκοτάδι από το φοινικά, άρα βλέπω μέσα από εδώ. Σωστά, σωστά, βλέπεις. Ναι. Ωραία. Θα βγάλω πάλι το staff. Έτσι όπως το έχω στα 4, θα κάνω μια τούμπα. Θα δείξω στον αέρα. Θα κάνω μια σβούρα πάνω το κεφάλι μου και θα ρίξω πάλι. Ωραία, μια γαλάζια κτίνα φεύγει από αυτό. 5 level draw back για τις μαλακίες. Για τα effects, το δέχομαι. Ξέρει τι κάνει, όχι είναι XP, είναι XP. Καλά κάνει. Ναι, εντάξει. 2 level draw back, είπαμε. Όχι, ρε, όχι, ρε. Τι είπαμε, συνένα. Ναι, συνένα. Το magic skill σου στην ουσία. Κάτσε, γιατί έχω... Έχεις magic skill, ναι. Πού το έχω. Πάνω, σαν skill σου δες. Skills, athletics, thieves art, social, cosmos knowledge, a magic self-based όμως. Δεν έχει σχέση, είναι magic. Όλα τα magic για τα ρότσο, ό,τι magic να έχεις, μπορείς να κερδίσεις. Εσύ στο DM. Α, cool. Δεν το πετυχαίνεις. Η γαλάζια ακτίνα σκάει ακριβώς δίπλα του. Επόμενο, σάμπλετος. Εγώ βλέπω το... Κουράζεται και εσύ με το τρέξιμο. Σε λίγο θα χρειαστεί να μου ρίξετε ένα physical save. Βλέπω το darkness. Καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα δεν είναι και καλή να μπω εκεί μέσα. Αλλά βλέπω τον Harvard. Και καταλαβαίνω πως ξέρει την πόλη. Οπότε την ακολουθώ γιατί μάλλον πάει να τους αναχαιτήσει. Τι ξέρω την πόλη. Λογικά καλύτερα από εμένα. Λοιπόν, κάνω τσάρτ, θα κάνω τσάρτ. Συμφέρουμε συνέχεια στην πόλη σαν δούλο για να κουβαλήσει πράγματα. Και την εμπιστεύουμε και καταλαβαίνω πάει να τους κλείσει το δρόμο και να κάνω τσάρτ, την ακολουθώ εκεί πέρα. Πράγματι, ερχόμενος μέχρι εκεί, τους βλέπεις ότι έχετε βγει από μπροστά τους. Τσίνχα. Λοιπόν. Εγώ πηγαίνω σαν τον Χάντζο από το Overwatch. Το πίσω κάτω, αρχίζω και τρέχω. Αρχίζω και τρέχω εδώ. Το μου. Ναι. Και ο Ντόση έρχεται 12 μέτρα μπροστά. Οκ. Okay. Πάτω να. Και. Και ρίχνει μία ακόμα σφαίρα στους τρεις. Πόσο φυσικά λέγεις ρε. Δεν θα έχουμε ειδικό πεδίο ποτέ. Πολύ. Ωραίος. Παίξε. Θα βάλω και ένα lead. Έχω πάρα πολύ φυσικό. Έχεις 17 physical, ναι. Το κοιμάζω στο φυσικό. Με επιτύχαινε και τίποτα. Νομίζω απλά δημιουργείς πρόβλημα στις δικούς. Λίγο, ναι, ισχύει αυτό. Δεν πειράζει τι να κάνουμε τώρα. Χάρβιτ.
Λοιπόν, ποιον βλέπω τώρα εγώ από εδώ πέρα. Βλέπω τον μικρό, τον κοντό. Κανέναν. Α, όχι, αυτόν βλέπεις. Ο οποίος φαίνεται τραυματισμένος. Τον άλλο πίσω δεν τον βλέπω με το κρόσμπο. Όχι. Φαίνεται να κουτσένει αυτό. Ναι, ντου. Έρχομαι εδώ πέρα, τρέχοντας πάλι. Και θα... Θα κάνω πάλι Marcel Chick. Και του φωνάζω, μην τον σκοτώσεις! Το Marcel Chick, εντάξει, δεν μου κάνει τέτοιο, δεν μου κάνει κάτι... Πώς το λένε... Δεν χρειάζεται να κάψω κάτι για το Marcel Chick. Μόνο για secret. Άμα δεν είναι secret, όχι. Όχι, είναι σχέδιο, αυτό λέω, εντάξει, okay. Λοιπόν, ναι, θα πάω να κάνω το Marcel Chick και θα προσπαθήσω να κάνω attack from above. Να το secret είναι στην ουσία αυτό που σου καίει πόντους. Ναι. Θα κάνω attack from above. Άρα θα κάψω σίγουρα 2 για το jump. Θα κάνω ένα jump τέτοιο, αν είναι με από πάνω του, θα κάνω συν ένα lead. You can jump. Ωραία. Ρέγεις λοιπόν, παίρνεις φορά, πηδάς στον αέρα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, πηδάω στον αέρα και συγγνώμη να σε ρωτήσω τώρα, επειδή εδώ πέρα λέει if you reach above enemy shade, you can get one level of lead on the attack after the jump. Με συντρία θα βαρέσεις. Συγγνώμη, κάτι άλλο είχα διαβάσει πριν, μισό λεπτό. Το secondary effect από το Marcel Kick λέει you get one level of lead every time you make a jump check right before the kick. Οπότε, μπορώ να χρησιμοποιήσω και το jump από το secret και το jump από το secondary effect. Το secondary effect με... Θέλει secret για να είναι. Secret, ναι. Θα κάνω το attack from above που είναι secret. Όχι, είναι ειδικό, είναι secrets που σου λένε ότι μπορείς να ενεργοποιήσεις με αυτό το secret και το secondary effect. Στο λέει, στο description του, καταλαβες. Α, το secret λέει ότι μπορεί να κάνω το secondary effect. Ναι, στο λέει ότι μπορείς να κάνεις και αυτό. Ναι, οκ. Okay. Άρα δεν έχω κάποιο secret εγώ για να ενεργοποιήσω το secondary. Όχι. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Okay, θα κάνω δηλαδή μόνο αυτό. Θα κάνω ένα check για το jump. Με το physical, το έχω πει με το unarmed, με το strength, τέλος πάντων. Θα κάψω και ένα physical. Βασικά, όχι, δεν καίω. Θα, όπως είναι, θα τα αφήσω. Ήδη καίω δύο από αυτό. 95. Ου! Και πηγαίνεις, πηδάς ψηλά, πάνω το κεφάλι του. Και θα προσπαθήσω να το κάνω τέτοιο, πώς το λένε, να τον χτυπήσω, να τον αναστατοποιήσω. Όπως είχα κάνει στο προηγούμενο. Οπότε κάνουμε το unarmed, συν ένα lead, πάω 3 lead και πόσα drawback έχω. Κεφάλι. Για να τον αναστατοποιήσω, να. Νομίζω το κεφάλι ναι, είναι 5. Οπότε θα βάλω συν ένα lead, οπότε θα πάω με ένα drawback. Παίρνω ένα και δύο, τρία και ένα από το τέτοιο, τέσσερα, οκ, okay, με ένα drawback, παπαριά. Παπαριά. Όχι, δεν το πετυχαίνεις. Πηδάς ψηλά, παρόλα αυτά δεν καταφέρεις να το πετύχεις το κεφάλι. Βλέπεις τελευταία στιγμή, το τραβάει το κεφάλι. Okay. Παίζει αυτός όμως. Αυτός, βλέπεις, ετοιμάζεται, σηκώνει το rapier του ψηλά και πάει να σε χτυπήσει στο θώρακα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ουσιαστικά μόνο και μόνο για να σου ρίξει, για να σε, πώς το λένε, για να σε κοροϊδέψει να ρίξει την αμυνά σου. Okay. Πάει ότι θα σε καρφώσει στο σώμα και βλέπεις ότι χτυπάει το πόδι σου. Κάνε ένα dodge να το πάρει. Κύριε, πρέπει να κάνω ένα dodge. Τι έλα, ρε φίλοι, σαν αυτά, καμώ. Όχι, βλέπεις ότι σε πετυχαίνει, σου κάνει στο πόδι 6 damage, πόσο DR έχεις? Στο πόδι leg 3, όχι. Στο leg δεν έχω βασικά τίποτα DR. 6 damage λοιπόν. Βλέπεις ότι σου βλύζει το πόδι και θέλει ένα physical save, μήπως το πόδι σου... Δεν έχει drawback αυτός για που μου χτυπάει πόδι. Γίνει cripple. Ναι, έχει drawback. Τα βάλσα. Τι θες ένα, physical? Ναι, μήπως το πόδι σου γίνει crippled. Βάζω τίποτα από strength, όχι. Physical save είναι, physical save, άμα θες να κάνεις. Α, είναι save, είναι save, ναι, sorry. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Ναι. Ό,τι σε άλλους και να κάψω. Παπάρια. Το πόδι σου, νιώθεις να μουδιάζει, εκτός ότι χάνεις κάποια HP, τα έχεις βγάλει. Πόσο μου πες, 6 μήπως. 6, ναι.
Νιώθεις το πόδι σου ότι πλέον μπορείς να το σύρεις, δεν μπορείς να το να πατήσεις πάνω του. Σε πονάει πάρα πολύ με το που πατάς πάνω του. Okay. Και παίζει... Ποιος είναι ο επόμενος? Μάλεφ. Μάλεφ. Yes. Οκ, cool. Boom. Βλέποντας τον Χάρβι να... Ψυχολογεί. Να κουτσένει στην ουσία. Από τον εχθρό. Το πόδι του αιμορραγεί. Ναι. Ψιλοτρελαίνομαι λίγο. Δεν μ' άρεσε αυτή η πράξη. Πολύ αγενές πράξη. Γιατί τι να κάνεις γι' αυτό. Και λέω, ξέρω, τρέχει από μένα. Δεν είναι ευγενικός, ήθελα να τον αγκαλιάσω, γι' αυτό τρέχω προς το μέρος του. Ναι. Τρία. Πάω εδώ βασικά, τρία. Και... εντάξει, δεν έχω και πολλά να κάνω γενικά. Γι' αυτό, αν ράνω τα τάκ μπορώ να κάνω έτσι με τα νύχια μου. Φυσικά. Σωστά. Φυσικά. Ωραία. Δεν θα κάνω αυτό βασικά. Θα προσπαθήσω να το πιάσω και να το κάνω μια σφιχτή αγκαλίτσα. Και να το ψιθύρισω στα αυτή. Ηρέμησε, αλλιώς θα πεθάνεις, φιλαράκο. Α. Όχι το Χάρβιτ. Γράβ το τσεκ. Ηρέμησε, Χάρβιτ, αλλιώς θα πεθάνεις. Το λαιμό μου τα νύχια. Ναι, ξέρεις, κάπως έτσι. Το γράβ το τσεκ μπορείς να το κάνεις... και σαν αθλέτικς, δηλαδή με ένα level lead. Ωραία. Αυτό, μπορώ ταυτόχρονα με αυτή την πράξη να το κάνω και intimidate. Ναι, φυσικά. Κάνε και ένα intimidate. Πρώτα για το grapple, για το grapple. Που νομίζω πετυχαίνει. Ω, τον πιάνεις με μεγάλη άνεση. Ωραία. Αυτός δεν μπορεί να φύγει. Hello, sweetheart. Time to fall. Και τι μετά, έχω κάνα bonus για... για το intimidate. Πάρε και ένα level lead για το intimidate, γιατί τον έπιασες πολύ σφιχτά. Α, έχω ούτσι άλλο στα perks. Intimidation, άρα... Πάρε κι άλλο ένα. Πάρε κι άλλο ένα. Άρα συν 3. Ωραία. Για το RP, γιατί μου άρεσε το RP. Εντάξει, οκ. Α, πάω στα δύο φορές. Το πρώτο. Το βλέπεις ότι πετάει κατευθείαν το rapier του και σου λέει μη με σκοτώσεις, σε παρακαλώ, μη με σκοτώσεις. Ah, the boy. Now, on your knees. Ωραία, πριν τελειώσει το γύρος μου, του λέω πέσε στα γόνατα και κέρεψε και πες συγγνώμη στο Harvey. It's goofy time. Tablet. Εγώ κινούμαι εκεί πέρα, 5 feet, το 5 μέτρα το movement μου. Με αυτούς τους βλέπω καθόλου ή είναι με σκοτάδι τελείως? Όχι, είναι σκοτάδι. Θα κάνω τότε blind shot με το rod. Οκ. Σε ποιο ώρα? Δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσω κανέναν αθώο, έτσι, κανένα τυχαίο εκεί πέρα, κανένα περαστικό, όχι. Έτσι είμαστε μόνοι μας. Όχι, είναι στενάκια, δεν φαίνεται να μην έχει κανένα εκεί. Ωραία. Στον πάνω, τώρα δεν μπορώ να το... Okay. Δεν το δείχνει. Αυτόν. Με πόσο drawback έχω? 4 και έχω συν 1 το elementalist. Οπότε πάει 2 drawback. 3 drawback. 3 drawback. Ωραία. Αέρα κοπανιστό. Όχι, δεν πετυχαίνει τίποτα. Δεν ακούς κάποια κραυγή, τίποτα. Ναι, τίποτα. Σύνθα, φεύγει και το σκοτάδι. Και ρες να δημιουργήσουμε καινούργια. Όχι πάλι. Πηγαίνω εγώ ένα 5. Από εδώ τους βλέπω. Τους βλέπω. Ναι. Θα ρίξω ένα βέλο στον πρώτο. Με ένα lead. Όλε. Άντι. Οκ. Damage. Πόσο είναι το 3? Οκ. 5 συν το δικό σου. Το σκοτώνεις. Καρφώνεται στο στομάχι του. Το βλέπεις, το κοιτάει και πέφτει κάτω. Dead. Το. Και... ο Ντόση έρχεται στον άλλον και αρχίζει και το επιτίθεται με το bite. Του κάνει ένα bite attack. Οκ. Έρχεται από πάνω του. Βλέπεις και... ότι το πλησιάζει τον Ντόση
αυτός του ήταν έτοιμος και του ρίχνει μία με το μπολ του. Ρίξε okay. ένα τότσι. Κάτσε. Ου, με μεγάλη άνεση ο Ντόση το αποφεύγει, κάνει λίγο δεξιά. Και με ντρόμπα και έρθει κιόλας. Και του κάνει ένα bite attack, το οποίο... Τον πετυχαίνει. Τον δαγκώνει στον ώμο, αυτός ρουλιάζει. Δεν ξέρετε αν είναι από φόβο ή από πόνο ή και από τα δύο. Και... Το οποίο είναι... 7 damage. Oh. Τον αφήνει πραγματικά να τρεκλίζει από τον πόνο. Και εδώ λιποπόθηκε. Άρβιν. Λοιπόν, προσπαθώ να σηκωθώ με τα χίλια ζόρια. Τι, πόσο παίρνω στο movement, Κρίβλ? Μισό move. Δύο μέτρα, Και ένα level drawback σε οτιδήποτε έχει να κάνει με attack ή agility. Λοιπόν, κάτσε να σου πω, να θυμηθώ λίγο τι δίνει η βλακή εκεί πέρα. You can jump on the creature level, you reach above the enemy's shield, you get one level. Λοιπόν, το attack from above λέει you can jump 1 meter per tier level. Α, όχι, δεν είναι αυτό, είναι από το secondary effect, θα λέω με το. Δεν μπορώ να τον φτάσω εκεί πέρα. Κάνω το. Και δεν έχω κάτι που μπορώ να κάνω. Τίποτα, όχι, θα προσπαθήσω να έρθω απλά... Θα έρθω δίπλα, με ό,τι δύναμη έχω όσο μπορώ να περπατήσω, κουτσένοντας και όσο πιο δυνατόν πιο γρήγορα, θα προσπαθήσω να έρθω δίπλα από τον τύπα αυτόν. Οκ. Αυτός. Αυτός σου έχει παραδοθεί, μα λέει πράγματι πέφτει κάτω και λέει μη μας πειράξετε, για την επιβίωσή μας το κάνουμε, δεν το κάνουμε για κάποιον άλλο λόγο. Ενώ και αυτοί οι δύο βλέπετε ότι πετάνε τα όπλα τους και λένε σας παρακαλώ λυπηθείτε μας. Λυπηθείτε μας. Έρχομαι να πιάσω τον ένα να τον κάνω grapple τα χέρια πίσω να... και να τον γονατίσω. Οκ. Δεν αντιστέκεται, βλέπεις κάθετα. Εγώ παίρνω το... αυτόν εδώ. Πιάνω από πίσω τα χέρια και αρχίζω να τον κατευθύνω προς το Σίνα. Οκ. Λοιπόν, και ρωτάω, άρχοντά μου, χρειαζόμαστε όντως τα 3 σιγμαλώτους. 3. Με νόημα, για να τους κάνω intimidation. Κάνε ένα intimidate, είναι καλό. Με ένα level lead παραπάνω από ό,τι έχεις κανονικά. Ωραία. Λόγω της ατάκας. Δεν ψάρωσε κανένας. Αρχίζουν και λάνε όλοι εκεί. Δεν μπορείτε να μας σκοτώσετε έτσι, εμψυχρό λέει. Και ποιος το λέει αυτό? Αυτός που κρατάει χάρτη. Αυτός που κρατάω. Και καθώς το λέει, τραβάω γκονιά στο κεφάλι από πίσω. Όχι να το σκοτώσω, αλλά τραβάω γκονιά. Αν μας σκοτώσετε εμάς, δεν θα ζήσει αυτή που ψάχνετε. Αυτός το ξαναλέει πάλι. Ναι. Ξανατραβάω πάλι γκονιά, σκασμός. Σταματάει. Μιλήστε. Ποιοι είστε και τι κάνετε? Μιλάει αυτό, κρατάει ομάλε. Τραβάω γωνιά πάλι στον άλλο μπροστά και του λέω, σου έκανε μια ερώτηση, μίλα. Αφού μου είπες να μην μιλάω. Γκάμπος, καθώς μιλά. Οκ. Απαντάει αυτός που κρατάει ομάλε και λέει... Είμαστε εδώ μόνο για να επιβιώσουμε. Δεν θέλουμε ούτε να σκοτώσουμε ούτε να βλάψουμε κανέναν. Για ποιον δουλεύετε? Για τον καπετάνιο μας. Α, εντάξει, εγώ δουλεύω για τη μάνα μου. Τελείωνε δικαίου μου που κάνω. Μίλα. Limitation. Τι να σου πω, μην χρειάζεται, μην ρίξεις από πριν. Εντάξει, τι θες να σου πω? Ποιος είναι ο καπετάνιος? Το όνομα δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι η ζωή σου είναι πιο σημαντική από το όνομα. Ωραία, που δεν έχει σημασία. Ωραία, το καπετάνιος λέγεται Ντίρχαν. Τι άλλαξε τώρα? Γιατί απαγάγα την κόρη? Γιατί την Ροζαλία, γιατί την πήρατε?
Γιατί είχαμε ανάγκη τα χρήματα που μας στέλνετε. Δεν κάνετε τι. Γιατί μου βρεις άλλο. Τα χρειαζόμαστε, λέει. Οι φίλοι μας χρειάζεται δυστυχώς τα χρήματα. Δεν ξέρετε τίποτα, λέει, για τον έξω κόσμο, έτσι δεν είναι. Ζείτε μέσα στο κουτάκι σας και νομίζετε ότι όλα είναι... Είστε πειρατές που ήρθατε εδώ πέρα, πριν λίγο καιρό. Είστε, ναι, λέει. Είστε με τους πειρατές μόνο που ήρθατε εδώ πέρα. Ναι. Και την κόρη πώς την απαγάγατε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, σου λέει. Πώς την απαγάγαμε. Έχει σημασία για μας. Το σκοτώνουμε έναν, αρχίσουν να κλαϊδάνε οι υπόλοιποι. Γιατί εντάξει, πολύ το αργούνι το παραμύθι, λέω στους υπόλοιπους, μαζί με την αρχοντή. Με το που το λέει αυτό, παίρνω έτσι όπως έχω τον bow. Ναι. Βάζω ένα ακόμα άρρο και το ρίχνω στον άλλο. Έτσι. Σε αυτό που το έδω. Πούμε γιατί πολύ δύσκολοι μας το παίζουν. Ουρλιάζει. Και λέει ότι μπορεί για σας εδώ πέρα η ζωή να μην έχει καμία σημασία. Αλλά έξω η ζωή μετράει. Και γυρνάει σε κάποιον σας και λέει, εσείς σας σκλάβοι, πώς μπορείτε και ζείτε εδώ πέρα. Αφήστε με να σας εξηγήσω και θα θέλετε να φύγετε, να έρθετε μαζί μας. Ποιος τον έχει κλείνει, αυτός που κρατάει ο Μάλβου είναι, Ναι, ναι. Εμείς έχουμε έρθει εδώ πέρα μόνο και μόνο γιατί έξω από αυτόν τον κόσμο κάποιοι απαιτούν λεφτά για να μας δώσουν το πόσιο που χρειαζόμαστε για να μην χάσουμε το μυαλό μας. Η φυλή μου, λέει, βλέπεις, είναι φτιαγμένη ώστε να χρειάζεται ένα πόσιο για να μην χάνει τα λογικά της. Και αυτό το πόσιο μας το πουλάνε έξω. Ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να βγάλουμε από κάπου λεφτά. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Η κόρη πού βρίσκεται? Και τα λεφτά τα βγάζουμε... Η τους κόρη πού βρίσκεται, λέω! Και πάω και ψηφίζω όσο σύνχα, άρχοντά μου, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε δυνατούς συμμάχους έξω από τα νησιά. Οπότε, ας τους καλώ μεταχειριστούμε τώρα λίγο, να κλείσουμε την αποστολή μας και να βρίσκουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνουμε δυνατούς συμμάχους. Αν και επικίνδυνο. Συμμάχους απ' έξω. Ναι, γιατί όχι. Κανένας δεν περιμένει να φάει χτύπημα με συμμάχους απ' έξω. Ναι, αλλά συμμάχοι απ' έξω δεν είναι. Γυρνάει σε εσάς και λέει, αγνοώντας τον Ευγενή, και λέει ότι εσείς είστε σκλάβοι, δεν θέλετε την ελευθερία σας. Πώς ζείτε έτσι? Το κάνω mind link και το βιλιάζω μέσα στο μυαλό. Βγάλε το σκασμό και πες μας που είναι η κόρη τώρα! Το λέει προπαθμένος το και λέει τι μαγεία είναι αυτή? Kind of black magic is that. Σύντομα να ξεκινήσεις. Το κάνω intimidation, δεν έχω το skill, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ να τον φρικάρω. Και του λέω, θα χάσει το μυαλό σου πολύ πιο νωρίς από ό,τι πίστευες. Μέσα στο μυαλό του πάλι το λέω, φωνάζοντας. Λέει αυτός ότι αν μας χαρίσετε τη ζωή και κρατήσετε μόνο έναν από εμάς και περιμένετε εδώ πέρα, μπορώ να σας φέρω την κόρη. Και θα φύγουμε από το νησί και δεν θα σε ξανενοχλήσουμε ποτέ. Πώς ξέρουμε ότι μπορούμε να σας εμπιστεύσουμε? Θα αφήσουμε ένα δικό σας εδώ. Πήγατε να μας σκοτώσετε πριν από λίγο και δεν θα μας εμπιστευτούμε τώρα. Τι? Πήγατε να μας σκοτώσετε πριν από λίγο και περιμένεις να εμπιστευτούμε. Πήγαμε να σκοτώσουμε γιατί απειλούσε τις ζωές μας. Το μόνο που θέλουμε είναι να πάρουμε από τους πλούσιους λεφτά για να μπορέσουμε να πάρουμε τα πόσιον μας. Δεν είμαστε κλέφτες, το κάνουμε για επιβίωση. Εσείς θα πρέπει να το καταλαβαίνετε καλύτερα. Ωραία, έχω μια καλύτερη ιδέα. Πέρα, σας χτυπάνε, σας βαράνε και εσείς παρόλα αυτά το υπομένετε και λέτε και ευχαριστώ. Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν δίκιο τα παιδιά. Έχουν δίκιο, αλλά μου φαίνεται τα παιδιά έχουν σπουδάσει την τέχνη του μυαλού. Οπότε έχω μια καλύτερη ιδέα, άμα συμφωνεί και άρχοντας. Θα φύγει ένας από εσάς, θα μας φέρει την κορή πίσω και μετά εμείς θα σας αφήσουμε να ζήσετε και θα συζητήσουμε το πρόβλημά σας. Τι λες, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να έχετε αυτή τη στιγμή? Εγώ προτείνω κάτι καλύτερο. Καλύτερα θα ήταν να πάει κάποιος μαζί με το άτομο που θα στείλουμε. Μπαντα ιδέα. Δεν ξέρω πόσο καλά δεμένοι είναι μεταξύ τους. Και άμα είναι κανίβαλοι ή τρώνε Behemoth, έχουν τέτοια βίτσια. Δώστε μας τον Ευγενή και θα σας βοηθήσουμε να φύγετε από αυτό το κολονίσι. Δεν χρειάζεται να σας σκλάβει. Έξω ο κόσμος δεν έχει σκλάβους. Στρέφομαι στο Σνίχα. Εγώ αρχίζω και γελάω και στέκομαι σε ένα κτίριο κοντά, αρχίζω, είμαι lean το δίπλα και αρχίζω και γελάω, έχω σκάσει τα γέλια. Του τραβάω γωνιά σε αυτόν που κρατάω και πάω μπροστά σε αυτόν το που κρατάει ο Μάλλον και του τραβάω μπουκέτο με το gauntlet από το plate armor.
δίνω το, αυτό που κρατάω στο Harvey, ναι. Και πάω στο Σύγχα και υποκλείομαι και, και του λέω άρχοντά μου, δεν θέλω να σε βάλω σε κόπο, αλλά θα μπορούσε μήπως ο φοινικά σου να πάει με το άτομο που θα στείλουμε για να πάρει την κόρη. Όχι λέει, χωρίς το φοινικά. Να προτείνω κάτι πιο λίγο εναλλακτικό, άρχοντά μου, αν με επιτρέπεις. Επειδή αυτά τα πυθίκια, μην μου επιτρέψεις να κάνω, γιατί αυτά τα πυθίκια εδώ πέρα μας καθυστερούν. Πυθίκια σου λέει, σου δίνω την ελευθερία σου και εσύ πας με αυτό που σε έχει σκλαβώσει. Όπου, άρχοντά μου, άσε με να του ρίξω μια μπάλα φωτιά μέσα στο στόμα. Μέσα στο στόμα θέλω να του ρίξω μια μπάλα φωτιά, σε παρακαλώ, άφησέ με. Γιατί το κάνετε αυτό, δεν καταλαβαίνετε. Γιατί το κάνετε αυτό, Σάββατος. Γιατί το κάνουμε. Γιατί με ακολουθάτε, για πες τους. Γιατί είναι τιμή και δόξα να ακολουθούμε τον άρχοντά μας και να φέρουμε τιμή στον οίκο μας. Έχουμε ένα νόημα, ένα σκοπό ζωής. Και έτσι έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα. Όλοι και αυτόν τον τρόπο ζωής ξέρουμε. Έχετε μεγαλώσει μέσα στη σκλαβιά. Εντάξει, είναι μια αποδεκτή ειρήνη. Είναι μια αποδεκτή ειρήνη. Η ειρήνη μπορεί να υπάρξει και χωρίς αυτό, σου λέει. Τον πιάνω από το γιακά, τον σηκώνω ψηλά. Αν θες λύσεις το πρόβλημα το δικό σου, θα λύσεις πρώτα το πρόβλημα το δικό μας. Πού βρίσκεται η κόρη, μίλα. Θα σας τη φέρω εδώ, δεν μπορώ να δείξω που είναι η... Μπορώ να απαντήσω λίγο στο... Θα πάω μαζί σου. Σε αυτό που είπε για το πως, ότι μας προσφέρει την ελευθερία. Ναι. Τι είδους ελευθερία μας προσφέρει? Ζείτε κρυφά, εξαρτώμενοι από πόστινς και κλέβετε τους άλλους. Τι είδους ελευθερία, τι να την κάνω? Τι είναι ελευθερία? Σου λέει, δεν μπορώ να σε εξηγήσω, τουλάχιστον είμαστε ελεύθεροι όμως. Ελεύθεροι να κάνετε τι ακριβώς? Να ζήσουμε. Δεν έχετε... Να ζήσετε τι, ούτε σκοπό ζωής έχετε, τίποτα. Απλά άκατα είστε ψυχές που περιφέρεστε. Δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Εμείς αυτή τη ελευθερία την ψάχνουμε σε αυτά τα μέρη. Μπορείτε να πείτε. Πιο φυλακισμένος που πετάω από αυτόν που πίστεψε ότι είναι ελεύθερος. Λοιπόν, οπότε να φύγει ένας άρχοντά μου να μας φέρει την κόρη και να κρατήσουμε τους υπόλοιπους. Τι λες? Αυτό το κάνουμε έτσι. Και αντιλαγή θα γίνει η κόρη με εσάς. Τι? Και αντιλαγή θα γίνει η κόρη με τους υπόλοιπους. Για αντιλαγή. Θα φύγω εγώ, λέει αυτός που κρατάει ο... Χάρβιντ. Όχι, κρατάει. Πίσω. Χάρβιντ. Ναι, ο Χάρβιντ. Πόση προθεσμία θα του δώσουμε? Έχει μία ώρα. Μία ώρα δεν προλαβαίνω, σου λέει. Είναι πιο μακριά. Ωραία, έχεις 3 ώρες το maximum. Αλλιώς πεθάνανε, οι δικοί σου πεθάνανε. Και θα βρούμε και σένα. Και του κάνω και ένα τέτοιο και ένα intimidation. Κάνω mindling στο σάμπλετο, πώς ξέρουμε ότι νοιάζεται για τους δικούς του. Ου. Γιατί μας είχε πει πριν ότι έχει σημασία η ζωή κλπ. Το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Πάω στο Harvey και του λέω, δεν πειράζει, το ψιθυρίστο αυτή, δεν πειράζει το πολύ να τον παρακολουθήσουμε. Εντάξει λοιπόν, λέει. Ποιος, ωραία, σε 3 ώρες θα είμαι εδώ. Τον πετάω κάτω, τον αφήνω να πέσει κάτω και θέλω να του κάνω ένα sense slice, αυτά που είπε. Okay. Ναι, και εγώ το ίδιο. Θα κάψω και ένα πνεύμα. Φαίνεται ειλικρινής και στους δυο σας. Εντάξει, cool. Απλά για να είμαστε 100% σίγουροι, μπορώ να του πλησιάσω και έτσι όπως του μιλάω, να του πω, όπως θα του πω αυτά τα λόγια, να καστάρω πάλι το Wrath and Size, να μαυρίσουν και να γίνει κόκκινη η κόρη. Ναι. Να πω το καλό που σου θέλω να φέρεις την κόρη σου και αυλαβή. Αλλιώς θα έχεις πολύ άσχημο τέλος. Και το δείχνω τα δόντια μου. Και πώς ξέρω όμως μετά ότι θα αφήσετε τους δικούς μας να φύγουν? Σε αντίθεση με στους παλιοκλέφτες είμαστε έντιμοι. Αλλιώς είχατε πεθάνει ήδη. Του κάνω ένα beat slap και λέω μήπως βάλεις τον αρχοντά μας. Απλά εμπιστεύσου μας. Ωραία, σε 3 ώρες θα είμαι εδώ. Αρχοντά μου, μήπως να κυνηγήσει το πουλί να δει που πάει αυτός? Το πουλί. Καλώς θέλει. Ναι, έτσι ρε, κάνε το πουλί. Καθώς φεύγει, ανεβαίνω πάνω στον Ντόση, τον καβαλάω
Και αρχίζουμε ψηλά από πίσω του. Εκεί ψηλά. Εμείς πιάνουμε να δέσουμε τους άλλους αν έχουμε τίποτα να συνήθει. Ναι, ναι, αν υπάρχει κάποιο σκηνή, κάτι. Και πού θα πάτε εσείς πέρα από το τέτοιο με τον Τόση? Βασικά θα περιμένω εκεί πέρα γιατί δεν έχουμε συνηθεί κάπου αλλού. Ναι. Που θα μας φέρει την κόλλη. Η νύχτα μας προλαβαίνει μέχρι να γυρίσει. Αυτό θα πέρα σήμερα και θα μας δουν όλοι. Όχι, σας προλαβαίνει, Πιστεύω καλά είμαστε εκεί. Θα μπούμε κάπου πιο στενά, κάπου σε πιο, ναι, κάπου πιο απομονωμένο μέρος και θα περιμένουμε εκεί πέρα. Ναι. Okay. Εγώ, να ρωτήσω, μπορώ να κάτσω εγώ στους τρεις που έχουν μείνει που είναι έξω από τα νησιά και απλά να συζητήσω μαζί τους για... Σε το... ποιους να κάτσεις? Από... Στους άλλους κατώμενους που έχουμε. Δύο. Ωραία, στους δύο αυτούς. Και απλά να αρχίσω να μιλήσω. Όχι να πιάνω φιλίες, αλλά περίπου αυτό να μαθαίνω για το τι είναι πέρα από τα νησιά. Okay. Και πάμε okay. Εγώ πάω να μαζέψω τα άλλα πτώματα, τα δύο βασικά, που δένω το πόδι μου όπως με τέτοιο, και πάω να μαζέψω τα άλλα δύο πτώματα να τα φέρω εκεί που είμαστε. Δεν μπορείς να τα κουβαλήσεις εύκολα. Γιατί το ένα πόδι δεν μπορείς να τα αγγίξεις καν. Με το που τα αγγίζεις, βάζεις βάρος okay. πάνω του. Λέω στον Μάλλον να πάω να μαζέψω τα πτώματα. Όχι, μπορεί να στεραπεύσει. Φωνάζω το Χάρβιτ να έρθει δίπλα μου. Για να τον χιλάρω. Με βλέπεις να μπορώ να περπατήσω? Κάπρος, Ελλάδα. Good point. Σηκώνομαι. Παρακαλώ να σηκώνομαι. Είναι πάνω το χαρί. Του πιάνω λίγο το πόδι, αδέξε έτσι να πονέσει λίγο, επειδή δεν μας φέρεται καλά. Και λέω τα λόγια. Okay. Περίμενα να τα εμφανίσω. Πες μου, τι του λέω, τι λέει εδώ, περίμενε. Του χιλάρεις ένα HP, ε? Tu in gratia, love is gratia, sed cures. Και φεύγω. Ένα HP σου χιλάρει. Ναι, και δεν νιώθεις πόνο. Ναι, δεν νιώθεις πόνο. Απαλαίνεται. Το κοιτώ, του λέω ευχαριστώ και πω και μαζεύω τα ραπτώματα. Μπορώ πριν φύγω να το πατήσω λίγο πάλι την πληγή, έτσι, να δω αν έχει πιάσει. Ναι, μπορείς πριν να σηκώσεις. Χάνε το HP. Οκ, ξέρω και χάνω. Και μωρά γίνεσαι. Οκ. Τι κάνουμε. Εν τω μεταξύ αυτοί σου λένε για την έξω ζωή ότι δυστυχώς η φυλή τους εξαρτάται από αυτό το potion, διότι παλαιότερα είχαν ταξιδέψει ένα άλλο plane και αυτό τους μετέλαξε και τους έκανε έτσι, ότι όσοι δεν παίρνουν αυτό το potion τρελαίνονται, χάνουν τα λογικά τους, οπότε αναγκαστικά ψάχναν ένα μέρος στον κόσμο για να το κάνουν και αποφασίσαν να το κάνουν εδώ πέρα γιατί τουλάχιστον εδώ κλέβουν από τους πλούσιους, από αυτούς που έχουν σκλάβους κτλ. Και σου λέει, αντίθετα με όσα ξέρεις, ότι έξω δεν υπάρχει παντού πόλεμος. Υπάρχει σε κάποια μέρη πόλεμος. Και σε κάποια είναι ειρηνικά. Okay. Μπορώ να καταλάβω σε σχέση με το νησί μας από πού προέρχονται αυτοί. Δεν έχεις χάρτη έξω το νησί, δεν ξέρεις καθόλου πώς είναι ο κόσμος. Α, ναι, δεν έχω καμία επαφή με το εξωτερικό κόσμο πέρα από τα νησιά. Ούτε με το cosmology που έχω, το cosmos knowledge. Ρίξε. Το... Μάλλον όχι, έχω πολλά να μάθω. Οκ. Τους ευχαριστώ. Τους ευχαριστείς. Τους συμπονώ λίγο και ως έδειξη αυτού χιλάρω. Τους χιλάρω και τους δύο, απλά για να μην νιώθουν τον πόνο. Τι... Οι υπόλοιποι τον αφήνετε να χιλάρει. Ναι. Okay. Εγώ τον κοιτάω σε όλη στραβά, αλλά εντάξει. Ωραία, το παρατηρώ ότι ο Σόκρατης με κοιτάει στραβά. Ναι. Λέω φρόντισε να ξαναπολεμήσουμε και να μην έχουμε τη θεραπευτική σου μαγεία με τις μαλακίες σου. Okay. Κάνω ένα νεύμα κατανόησης και χιλάρω τον έναν από τους δύο. Okay. Εγώ τους άλλους ένας ήταν τραυματισμός. Ωραία. Να το λήξουμε κάπου εδώ. Σύγχα. Έχει πολύ ακόμα. Άμα έχει πολύ... Ας το λήξουμε κάπου εδώ. Άμα έχει πολύ, γιατί παιδιά εντάξει έχει πάει 6-4. Το λήγουμε εδώ, είναι καλό σημείο. Mm-hmm. Και συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ωραία. Καλώς. Να τη φέρει την κόρη πίσω όμως, μην μαστίσει. Θα δείτε.
Έχουμε κανονίσει και γάμο για την αδερφή της. Ε, γίνεται να μην Μπράβο, yes. Παιδιά. Πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Ωραίες περιγραφές. Μπράβο, μπράβο. Μιχάλη, ωραίες, πολύ ωραίες περιγραφές και στη μάχη. Ευχαριστώ. Και αλήθεια, ντρέπομαι λίγο, αλλά τέλος πάντων, οκ, cool. Ναι, φαίνεται. Έλα, χαβαλέ κάνουμε. Χαβαλέ κάνουμε. Ωραία, οπότε παίζουμε και την επόμενη φορά τη συνέχεια αυτής της ιστορίας και ίσως και την αρχή του main story, ίσως, αν προλάβουμε. Οκ. Ναι, μωρέ, τώρα γιατί άμα έχει μία ώρα ακόμα, εντάξει. Ναι, ίσως να έχει και παραπάνω. Καλά έκανες και το πες, δεν είχα την ώρα. Οπότε, παίζουμε την παράλλη. Α, να τα πούμε μετά. Εντάξει, δεν είναι, εντάξει. Τίποτα, να ευχαριστούμε τον κόσμο που κάθεται και μας βλέπει. Είδα κάποιοι που είχαν απορίες ότι για το σύστημα, ποιο είναι το σύστημα κτλ. Παιδιά, όποιος θέλει, είτε στη σχολή από κάτω. Σε μένα, ναι. Στο σε μένα, σε μένα. Πάνω, πάνω στο Λουκόπουλο στο Facebook, άμα ψάξετε θα τον δείτε. Το κάνω και τάκ και όλα στα βίντεο πάνω πάνω στο Facebook. Είτε μπορείτε να γράψετε εδώ πέρα, είτε μπορείτε να γράψετε στο κανάλι Τζέρι Ντίμερα Μίκου, είτε κατευθείαν στον πάνω, είτε σε μένα. Οπουδήποτε για να τα γράψετε, εγώ θα τα μεταφέρω στον πάνω. Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε για το σύστημα και γενικά για τον κόσμο. Είναι καλό, είναι και είναι ωραίο. Αυτά από εμάς. Αν θέλετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα κάτι τέλος πάντων, να βοηθήσετε το κανάλι, είναι καλό. Thank you very much, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο όλοι. Και θα τα πούμε, πιστεύω, σε καμιά εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα ίσως, λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Έγινε. Οπότε αυτά από εμάς. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye bye. Ευχαριστούμε. Bye. Bye. Bye.